Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Βασίλης Βόγκας και είμαι πανεπιστήμιος. Είμαι program leader για το Mediterranean College, για το τμήμα της πληροφορικής και παράλληλα βέβαια είμαι και developer, game developer. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι με το game development. Σήμερα θα σας μιλήσω για το κομμάτι του game development όσο αφορά τα κινητά τηλέφωνα, που είναι βέβαια και ο πρώτος χώρος ο οποίος κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει τα πρώτα του βήματα, όπως θα μιλήσουμε λίγο στην πορεία. Όσον αφορά το game development, έτσι ώστε να υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορεί λίγο να κινηθεί. Ξεκινήσω λίγο και την παρουσίαση. Και να κάνω και ένα search λίγο εδώ. Οπότε λοιπόν, είναι λοιπόν το game development και πώς όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Και τι εννοώ με αυτό? Αναφέρομαι στο ότι θα μπορούσαμε όλοι σίγουρα να υποφεληθούν από το κομμάτι του προγραμματισμού πάνω στα κινητά τηλέφωνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μία οικονομική διαδικασία την οποία κάποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες. Είναι βέβαια σε συνεχόμενη ζήτηση για νέες εταιρείες, οπότε όπως καταλαβαίνετε κάποιος αφού ξεκινάει και προγραμματίζει και μαθαίνει να φτιάχνει βασικά παιχνίδια, μετά μπορεί να φτιάχνει είτε project από μόνος του και να κινείται βέβαια στο χώρο και να βγάζει παιχνίδια και να τα κυκλοφορεί, είτε και να δουλέψει και μία από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, την οποία βέβαια ήδη είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Ήδη το έχετε αντιληφθεί, γιατί ότι όλοι έχετε κινητά τηλέφωνα, ότι τα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει πια, όπως θα δούμε και στις υπόλοιπες διαφάνειες, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους άλλους χώρους και λόγω του πλήθους των χρηστών και βέβαια λόγω των παροχών των οποίων δίνεται ή των χρημάτων των οποίων δίνουμε όλοι για τα παιχνίδια. Επειδή η διαδικασία δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, θα δούμε ότι βασίζεται στις αρχές του βασικού προγραμματισμού, δηλαδή καθώς κάποιος μαθαίνει να προγραμματίζει, σιγά σιγά μέσα από αυτό τον προγραμματισμό τον οποίο μαθαίνει, μαθαίνει και το περιβάλλον το οποίο είναι η Unity, η Unreal ή κάποιο άλλο Game Engine και από εκεί συνεχίζει έτσι ώστε να μπορέσει να αρχίσει να φτιάχνει τα πρώτα παιχνίδια σιγά σιγά με τα πρώτα βήματα. Και βέβαια κάποιος πρέπει να έχει βασικές αρχές πάνω στα παιχνίδια, γιατί όλοι είμαστε gamers και όλοι ασχολούμαστε με το παίζουμε παιχνίδια κτλ. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι πια, όπως όλοι χρησιμοποιούμε λοιπόν κινητά τηλέφωνα, πια έχει ξεπεράσει κατά πολύ η χρήση των κινητών τηλεφώνων όλες τις άλλες πλατφόρμες. Να δούμε έτσι μερικά απλά γρήγορα νούμερα. Το πρώτο κομμάτι είναι, βλέπουμε το 2021 πόσοι χρησιμοποιούν smartphones. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το νούμερο. Πια πλησιάζουμε τα 4 δισεκατομμύρια, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι. Βλέπουμε πια πλησιάζουμε
πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο μέρος είναι στην Ασία, στην Αφρική και όπου και χρησιμοποιούν ήδη κινητά τηλέφωνα. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ με τις γραφικές, απλώς θα σας δώσω μια εικόνα που ήδη ξέρετε, απλά για να τη δείτε βέβαια και σε νούμερα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα, πώς χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Μετά, πώς περιμένουν όλο αυτό το κομμάτι να πάει όσο αφορά τα κέντρα που έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Και βλέπετε λοιπόν ότι όσο αφορά τα παιχνίδια, όχι μόνο σε κινητά τηλέφωνα και σε άλλες πλατφόρμες, πια έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, έχουν ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια, όπως βλέπετε εδώ. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Και βέβαια συνεχίζει και συνεχίζει να ανεβαίνει σε όλες τις πλατφόρμες και βέβαια θα δούμε και εξειδικευμένα και στα κινητά τηλέφωνα. Οπότε λοιπόν πάνω κάτω μα θέλουμε να συνοψίσουμε για να δείτε όλα αυτά τα νούμερα. Βλέπετε ότι όλοι παίζουν παιχνίδι, είναι μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενη, ανεβαίνει πάρα πολύ με ραγδαίους ρυθμούς στα κινητά τηλέφωνα και όπως βλέπετε και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες συνεχίζει λοιπόν να υπάρχει αυτή η άνοδος η οποία βέβαια ξεπερνάει για τα περισσότερα άλλα market και τα ιδιαίτερα τα market της κινηματογράφου, των ταινιών και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια θα συνεχίσει να ανεβαίνει όπως βλέπετε και στο κομμάτι των παιχνιδιών για τα κινητά τηλέφωνα και βλέπετε εδώ ότι μέχρι το 2024 θα έχουμε φτάσει και μέχρι τα σχεδόν 120 δισεκατομμύρια. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Βέβαια, πώς αγγίζει εμάς όλο αυτό? Το αγγίζει γιατί, όπως σας είπα, κάποιος ξεκινώντας σιγά-σιγά να μπει σε αυτό το χώρο, καθώς αναπτύσσεται συνέχεια αγορά, αρχίζει και αυτός και γίνεται μέλος σε όλη αυτή την κοινότητα, στο να φτιάχνει παιχνίδια, στο να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Επειδή πάνω κάτω αυτά σίγουρα τα ξέρετε, απλώς λίγο να τα ξαναδούμε. Όταν μιλάμε για game markets, σίγουρα αναφερόμαστε στα Google Android Market, όσον αφορά την Google. Έτσι και τα Android Markets, δεν υπάρχει μόνο η Google. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά markets. Υπάρχει LG, Samsung, Amazon, έτσι, το Baidu, Tencent. Υπάρχουν πάρα πολλά markets τα οποία ασχολούνται σίγουρα με αυτό το κομμάτι και βέβαια μπορούμε εκεί το παιχνίδι το οποίο βγάζουμε να το κυκλοφορήσουμε σε όλα αυτά τα markets. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα markets επηρεάζουν και τα υπόλοιπα, γιατί δεν υπάρχει μόνο το Android, υπάρχει το Steam, υπάρχει το App Store, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα markets. Βέβαια, άμα θέλουμε λίγο να συνοψίσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καλό είναι να βλέπουμε λίγο τα νούμερα, θα μου επιτρέψετε λίγο να πατήσω ένα escape εδώ και να ανοίξω λίγο το notepad και να δούμε λίγο την τελευταία διαφάνεια που έχει λίγο αρκετό ενδιαφέρον και να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει όλα αυτά τα market. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω για να τα συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι είναι όλα αυτά τα market λοιπόν? Βλέπω απλώς να ανοίξω και να βλέπω λίγο και λίγο όλο αυτό το κομμάτι. Ωραία, και να βλέπω λίγο και τα σχόλιά σας. Ναι, εντάξει, σύνδεση είναι λίγο κάπως εδώ. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι εννοούμε όλα αυτά τα market. Άμα μιλήσουμε λίγο για το Google Play, έτσι, και μιλήσουμε για το Android, μιλάμε, θα το πάρω λίγο το κομμάτι πιο έτσι συντηρητικά με τα νούμερα. Οπότε λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για χρήστες, για πιθανούς χρήστες οι οποίοι δουλεύουν κατεβάζουν παιχνίδια, εμείς που κατεβάζουμε παιχνίδια από την Google, πώς είναι περίπου? Να πούμε έτσι ότι είναι, όσο έχουν κινητά τηλέφωνα, είπαμε 4, εγώ θα το πω λίγο πολύ συντηρητικά, να πούμε λοιπόν ότι είναι 2,5 δις. Πούμε ότι είναι 2,5 δις λοιπόν. Να πούμε ότι στο App Store, εντάξει, το πιο ακριβό το τηλέφωνο, σίγουρα δεν είναι ακριβώς πάνω κάτω τα ίδια, εντάξει, να πούμε ότι είναι 800 εκατομμύρια. 0,8 δις. Οι πιθανοί χρήστες οι οποίοι είναι και κατεβάζουν παιχνίδια και δίνουν έτσι χρήματα γενικά για τα παιχνίδια. Ωραία. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
Θα σας εξηγήσω γιατί βάζω και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες σε λίγο τις υπόλοιπες πλατφόρμες στο παιχνίδι. Πόσοι ασχολούνται γενικά και κατεβάζουν παιχνίδια από το Steam? Να δούμε, να πούμε άλλα 500, 600, 700, ας πούμε, συντηρητικά. Άλλο ξέρω εγώ, 0,7. Βλέπετε τα νούμερα. Πόσοι μπορεί να είναι οι πιθανοί άνθρωποι που μπορεί να κατεβάσουν ένα παιχνίδι το οποίο κάποιος έχει φτιάξει, έχει ανεβάσει αυτές τις πλατφόρμες. Έτσι καταλαβαίνετε λίγο τα νούμερα. Πολύ ωραία. Βάζω και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα μην σας κουράσω. Ας πούμε και ας βάλουμε και τα υπόλοιπα. Εντάξει, βάζω και το Facebook, γιατί πολλοί κόσμος παίζει και παιχνίδια στο Facebook. Ας βάλουμε λοιπόν άλλο ένα δις στους υπόλοιπους. Οπότε, άμα κάνω μια έτσι πολύ πρόχειρη πρόσθεση, θα πούμε ότι είναι μια σοκυλοποίηση, 5 δις. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το νούμερο των πιθανών χρηστών οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι το οποίο θα φτιάξετε. Και βέβαια θα μου απαντήσετε, πολύ ωραία, ναι, έχετε δίκιο, αλλά είναι τόσα πολλά παιχνίδια, ποιος θα δει το δικό μου το παιχνίδι, ποιος θα καθίσει και θα το βρει, χρειάζομαι πάρα πολλά χρήματα για marketing, χρειάζομαι σίγουρα πολύ έτσι ιδιαίτερα παιχνίδια με πάρα πολύ καλά γραφικά, το δικό μου δεν θα ασχοληθεί κανένας κτλ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Πολύ καλή ερώτηση, μου τέψει όσο μπορώ να απαντάω και σε αυτά που λέτε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλει απαραίτητα μία τιμή κάποιος στο παιχνίδι. Μπορεί να είναι δωρεάν. Οπότε δεν χρειάζεται ο άλλος να πάει να το ψάξει πειρατικά όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι. Και φυσικά διαφωνώ με τα πειρατικά site εφαρμογών, αλλά άμα χρησιμοποιηθεί έξυπνα μπορούν να βοηθήσουν και αυτά τη διαδικασία. Λίγο την υπομονή, σας εξηγήσω λίγο αυτό το κομμάτι τι εννοώ. Και για να δούμε έτσι κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Μία ακόμα διαφάνεια για το App Store. Και να δούμε λίγο πρώτα απ' όλα ένα πρώτο παράδειγμα λίγο με κάποιες εταιρείες. Τη Voodoo Games όλοι την ξέρετε υποθέτω. Έτσι. Ανοίγω λοιπόν το Google Play εδώ. Έτσι. Ανοίγουμε λίγο το Google Play και πηγαίνουμε λίγο εδώ να δούμε το γνωστό παιχνίδι. Εδώ είναι λοιπόν η εταιρεία, έχει πάρα πολλά παιχνίδια όπως βλέπετε. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Εμένα θα μου επιτρέψει να διαλέξω ένα από αυτά. Το Helix Jump, σίγουρα το ξέρετε, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 500 εκατομμύρια downloads. Όπως θα παρατηρήσετε, αυτό το παιχνίδι βασίζεται σε μια πολύ έξυπνη ιδέα και όσοι γνωρίζουν ίσως και λίγο παραπάνω θα δουν ότι τα γραφικά τα οποία έχει είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, κάποιος άμα χρησιμοποιήσει μία από τις μηχανές, τη Unity, την Unreal, οποιαδήποτε άλλη, αυτά τα γραφικά ήδη μπορεί να τα δίνει και η πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσει ένα πακέτο γραφικών. Οπότε λοιπόν θα δείτε ότι βασιζόμενος κάποιος σε μια πολύ καλή ιδέα έχει κάνει 500 εκατομμύρια downloads. Κοιτάξτε λίγο αυτό το οποίο είναι, άμα πατήσω καιρό θα το δείτε και καλύτερα. Απλά πράγματα. Οπότε δεν είναι τα σύνθετα γραφικά, τα φοβερά γραφικά, και αυτά σίγουρα έχουν τη σημασία τους. Δεν είναι το φοβερό marketing, αυτό σίγουρα, τα πάντα έχουν τη σημασία τους. Είναι η πάρα πολύ καλή ιδέα και το διασκεδαστικό, βέβαια, ότι κάποιος παίζει άνετα και γρήγορα το παιχνίδι. Θα μου πείτε, πολύ ωραία, αλλά εμείς δεν έχουμε μια καλή ιδέα για να δουλέψουμε στο Helix Jump ούτε οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραία. Θα σας δείξω λοιπόν για ένα από τα παιχνίδια που έχω φτιάξει και εγώ. Εγώ έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 παιχνίδια σε διάφορες πλατφόρμες. Για να δούμε λοιπόν. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα παιχνίδι, το οποίο τώρα πια νομίζω πρέπει να είναι και μόνο στην Amazon που το είχα ανεβάσει. Ονομάζεται λοιπόν Fallen Paladin. Το είχα φτιάξει πριν από κάποια χρόνια. Όπως βλέπετε, το κόστος του ήταν πολύ πιο κάτω, πολύ πιο χαμηλά από
100 δολάρια που πήρα να το φτιάξω. Οπότε έβαλα το χρόνο μου μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του συνεργάτε μου για να φτιάξουμε ένα 2D platform παιχνίδι, το οποίο το βλέπετε εδώ. Φυσικά και η διαφήμιση παίζει ρόλο, εννοείται. Όλα παίζουν ρόλο, παιδιά. Εγώ λέω για κάποιον ο οποίος ξεκινάει. Έχουμε λοιπόν φτιάξει αυτό το πολύ απλό platform game, το οποίο βλέπετε εδώ με άλλους συνεργάτες. Κάποιοι από αυτούς είναι και απόφοιτοι από τη σχολή. Πολύ απλά, διότι βλέπετε εδώ τους εχθρούς, κάποια skills, κάποια boss, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι. Πολύ απλά πράγματα. Εδώ κάνει κάποια skills ο χαρακτήρας, πολεμάει λίγο τους σκελετούς. Εδώ έχει κάποιο boss, το HP. Πολύ basic πράγματα, πολύ χαμηλό budget σε όλο αυτό το OK. Οπότε λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο να γυρίσω στο Notepad, για να σας δώσω κάποιες έξτρα πληροφορίες γι' αυτό. Εδώ λοιπόν, για αυτό το παιχνίδι το οποίο βλέπετε, όταν τελείωνε το level, βάζαμε μία διαφήμιση. Ή όταν έχανες για να συνεχίσεις να παίζεις από το ίδιο σημείο, ξέρετε τα κλασικά. Ναι, έχεις δίκιο. Το φτιάξαμε σε Unity. Σε Unity 3D το φτιάξαμε το Unity. Φτιάξαμε λοιπόν σε Unity 3D το συγκεκριμένο παιχνίδι, 2D, έτσι όπως σας δείχνω εδώ. Και βέβαια, καθίσαμε λοιπόν 4 άνθρωποι, έτσι, όταν τελείωσε και είχε κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Και για 5 ώρες, έτσι, για 5 ώρες, σπαμάραμε λίγο, τώρα καταλαβαίνετε, εκμεταλλευόμαστε και λίγο, χάνουμε, ξαχάνουμε κτλ. Για 5 ώρες λοιπόν, παίζαμε το παιχνίδι και φτιάχναμε τις διαφημίσεις. Και λοιπόν, για αυτές τις 5 ώρες τις οποίες φτιάχναμε τις, βλέπαμε τις διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα, κερδίσαμε 0,72 ευρώ. Θα μου πείτε, wow, φοβερά, μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί μας το λέτε αυτό το πράγμα? Θα σας πω, παιδιά, γιατί άμα 4 άνθρωποι για 5 ώρες βγάλανε 0,72 ευρώ, πόσο θα βγάζανε 1.000 άνθρωποι άμα παίζανε για 5 ώρες? Ή πόσο θα βγάζανε, πόσο θα έβγαζαν 5.000 άνθρωποι? Ή θα μου επιτρέψετε λίγο, 50.000 άνθρωποι. Θα κατεβάζανε ένα δωρεάν γκέι, το οποίο θα παίζανε για λίγο χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το νούμερο ή σε αυτό το νούμερο 50.000 άνθρωποι είναι τίποτα. Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικά μικρό το ποσοστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυνατότητες έχει κάποιος ο οποίος θα φτιάξει ένα παιχνίδι, το οποίο σίγουρα θα έχει κάποια έξτρα λειτουργίες. Οπότε λοιπόν, όλος αυτός ο χώρος δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, ακόμα και σε indie studio και σε καινούργιες εταιρείες, σε ομάδες, σε οτιδήποτε κάποιος αποφασίσει λίγο να προχωρήσει και να κινηθεί. Πολύ ωραία, θα μου πείτε, οκ, εντάξει, πολύ ωραία μας τα λέτε. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται κάποιος να έχει, πώς μπορεί να ξεκινήσει σε όλο αυτό το κομμάτι? Χρειάζεται να είναι φοβερός προγραμματιστής? Χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καλός στα γραφικά? Θα σας πω, παιδιά, τι χρειάζεται. Θα επιθυμηθέψει να επιστρέψω λίγο στην παρουσίασή μου. Και χρειάζεται λοιπόν να έχει να ξεκινήσει να μαθαίνει λοιπόν κάποια βασικά εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης. Ένα development kit, το οποίο είναι είτε η Unity, είτε η Unreal, είτε η CryEngine, υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα βέβαια. Πολύ καλή παρατήρηση, συγγνώμη, διακόπτω κιόλας με το LOL που μόλις είπες, και το LOL έχει μια πολύ μεγάλη φιλοσοφία πίσω, γι' αυτό ήταν και free to play. Έτσι έχει πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί βγήκε free to play και πώς λειτουργήθηκε όλο αυτό το κομμάτι. Και άμα το είχαν εκμεταλλευτεί και καλύτερα οι άνθρωποι, σίγουρα θα ήταν σε άλλο επίπεδο τώρα.
Εντάξει, να θυμίσω ότι κάποια στιγμή όλος ο πλανήτης έπαιζε League of Legends. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχουν κάνει σημαντική άρμη και από κοντά. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λοιπόν κάποιες, να κατεβάσει λοιπόν μία από αυτές τις μηχανές. Είναι δωρεάν. Βέβαια, εγώ έχω κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις και θα σας συζητήσω γιατί έχω αυτές τις προτιμήσεις στις μηχανές, ειδικά για αυτούς που πρόκειται να ξεκινήσουν. Μετά χρειάζονται κάποιες βασικές γλώσσες προγραμματισμού, σε C++, σε Sharp και Java και βέβαια κάποιες βασικές γνώσεις πάνω σε 3D, σε βασικά δίκτυα και βέβαια στα game mechanics, τα οποία συνδέονται και με το επόμενο, γνώσεις σε παιχνίδι. Γι' αυτό εγώ λέω παίζετε παιχνίδια και συνεχίζει να παίζετε παιχνίδια, γιατί αυτά που μαθαίνετε αργότερα μπορείτε να κάνετε και πράξη, έτσι, όπως έκανα και εγώ βέβαια παρόμοια σε όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί είμαστε gamers. Πάμε λοιπόν στην Unreal. Η Unreal λοιπόν, όπως ξέρετε, είναι... Αγαπητέ Δημήτρη, μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό το οποίο λες. Και αρκετές ερωτήσεις, επιτρέψτε να κάνω ό,τι μπορώ να μιλάω και για αυτά και ταυτόχρονα να απαντάω και στις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω σε όλα αυτά που λέτε τώρα. Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, τις σχέσεις θα βγουν μέσα από τις διαφάνειες. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την Unreal. Η 4 και η 5, η Unreal 4 βέβαια που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει και τώρα η 5 η οποία βγαίνει, είναι μια πολύ δυνατή μηχανή γραφικών, ίσως και η πιο δυνατή από όλες αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Έχει πάρα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Και πια για την Unreal, να το τονίσω λίγο, είναι το games είναι ένα από τα πράγματα τα οποία φτιάχνει. Δηλαδή, δεν φτιάχνεις πια μόνο παιχνίδια στην Unreal. Χρησιμοποιείται πολύ και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και σε έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Έτσι. Επίσης, έχει πολύ καλύτερη απόδοση, αλλά τι γίνεται δηλαδή με το θέμα του... Τι γίνεται δηλαδή με το θέμα της Unreal, γιατί δεν είμαστε όλοι σε Unreal. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς λοιπόν εδώ στη σχολή στον τρίτο χρόνο έχουμε ένα μάθημα το οποίο λέγεται Games Behavior και τα παιδιά σαν τελική εργασία έχουν ένα project να φτιάξουν σε Unreal Engine ένα παιχνίδι το οποίο συγκεκριμένα δίνει έμφαση στη φυσική, στα physics όπως λέμε και στο AI, στο Artificial Intelligence. Οπότε αυτό είναι το τελικό παραδοτέο που έχουν σε αυτό το μάθημα. Να σας πω λίγο το εξής. Ήρθαν λοιπόν τα παιδιά με project τα οποία περιείχαν μία-δύο πίστες, δεν τόλμησαν να ζητήσω τρίτη. Τι μέγεθος είχαν τα παιχνίδια. Μιλάω για ένα παιχνίδι με πώς είναι το CSGO όπως αναφέρατε. Έχω ένα first person shooter, κρατάω ένα όπλο και σκοτώνω τους εχθρούς που έρχεται. Μία πίστα. Πώς σας ακούγεται το 80 GB. Για μία πίστα ενός παιχνιδιού, βέβαια δεν είμαστε ούτε optimization γραφικά κάνουμε, οτιδήποτε. 80 GB χώρου στο σκληρό δίσκο. Ένα project indie. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλες οι δυνατότητες, αλλά και πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος ο οποίος χρειάζεται για να φτιάξει ένα Unreal. Για εμάς τα οποία έχουμε μία VDSL είναι στην καλύτερη 100 Mbps, άμα θέλω εγώ να... Ναι, θέλω λοιπόν να και να το ζυπάω, okay, ότι κανένα πρόβλημα με το compressor και να διαχειριστώ ένα project 80 GB, καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο το στείλω στην Αγγλία για να το ελέγξουμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, συμφωνώ, η Unreal είναι καλύτερη, αλλά είναι ίσως για... έχει πάρα πολλά θεματάκια, πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, συνεχίζοντας. Είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Unity. Το documentation βέβαια τώρα είναι πάρα πολύ πλούσιο, πιο παλιά ήταν λιγότερο. Και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο έχει σημασία, κάποιος για να μαζέψει τα assets σε Unreal, ειδικά κάποιος που ξεκινάει αρχικά και δεν φτιάχνει όλα τα μοντέλα, αλλά το αγοράζει έτοιμα, είναι αρκετά πιο ακριβά στην Unreal. Στην προηγούμενη ερώτηση, εδώ απαντάω ότι η Unreal παίρνει royalties από τα game earnings. Αρκετά. Δηλαδή, άμα ξεπεράσει τα 50.000, κάποιος τα 50.000 δολάρια, νομίζω παίρνει, όπως και να το κάνω update, 25-30%, παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε, παίρνει αρκετά earnings. Χρησιμοποιεί C++ βέβαια, για να κάνεις τα script, ή χρησιμοποιεί τα blueprints, όπως συζητήσατε πριν, που είναι ένα, κάτι σαν UML, μια εναλλακτική με διαγράμματα, η οποία δημιουργεί το παιχνίδι. Αυτά, λοιπόν, κάποια έτσι, πράγματα στην Unreal.
Η Unity. Εγώ δεν θα σας πω ότι η Unity για μένα είναι ιδανική για αυτούς τους οποίους ξεκινάνε, γιατί είναι δωρεάν, δεν παίρνει royalties, απλώς άμα ξεπεράσει κάποιος ένα μεγάλο ποσό, σου λέει «Σε παρακαλώ, αγόρασε την προέκδοση και μην χρησιμοποιείς την free έκδοση». Δηλαδή, άμα ξεπεράσεις, ξέρω εγώ, τις 100.000 δολάρια στον ένα χρόνο από τα παιχνίδια που έχεις βγάλει, δώσε, ξέρω εγώ, 30 ευρώ το μήνα για να πάρεις την προέκδοση της Unity. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερα royalties. Το πιο σημαντικό όμως, αυτό το οποίο βλέπετε θα φτάσουμε και σε αυτό, Κώστα, στο τι μένει. Γιατί πρέπει να σκεφτείς και πόση εφορία θα έχεις μετά όταν κάνεις ένα παιχνίδι. Έτσι. Πέρα από το 30% που παίρνει η App Store, πέρα από τα royalties που σου παίρνει η Unreal, πέρα από την εφορία την οποία έχεις, σίγουρα είναι μια άλλη συζήτηση. Με επιτρέψεις λίγο να ολοκληρώσω για τη Unity, θα πιστέψω σε αυτό. Οπότε λοιπόν, γιατί εγώ προτείνω να ξεκινήσει κάποιος με Unity. Πρώτα απ' όλα για την φωτογραφία την οποία βλέπετε. Φτιάχνοντας λοιπόν κάποιος ένα παιχνίδι, μπορεί η Unity να δημιουργήσει ένα εκτελέσιμο αρχείο σε όλες τις πλατφόρμες που βλέπετε και στις 21. Μπορεί να το φτιάξει σε iOS, σε Android, σε Windows, σε Mac, σε WebGL, σε browsers. Εντάξει, τα κάτω βέβαια είναι λίγο απλησίαστα για αρχικά, τα PlayStation κλπ. Αλλά κάποιος έχει τη δυνατότητα να φτιάξει για πάρα πολλές πλατφόρμες χρησιμοποιώντας το ίδιο κώδικα. Βέβαια θα μου πείτε, όταν φτιάξω εγώ ένα παιχνίδι για κινητό τηλέφωνο, δεν θα πάω και θα φτιάξω με τα ίδια γραφικά το ίδιο παιχνίδι για PlayStation 4. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν, σίγουρα έχει κάποιες αλλαγές, αλλά βέβαια τουλάχιστον η μηχανή σε βοηθάει να κάνεις, να μπορέσεις να φτιάξεις για οποιαδήποτε πλατφόρμα άμεσα. Ναι, απλά δεν θα πας να κάνεις σαν indie developer ένα game για PlayStation 5. Είναι λίγο, καταλαβαίνεις, λίγο πρόημο να ξεκινήσεις να προσπαθήσεις να φτιάξεις ένα παιχνίδι για αυτό το επίπεδο. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο και σημαντικό κομμάτι είναι το Unity 3D Asset Store, το οποίο κάποιος μπορεί να αγοράσει μοντέλα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή ή βέβαια και να κατεβάσει πάρα πολλά δωρεάν μοντέλα, ειδικά για να ξεκινήσει. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιχνίδια αγοράζεις, ας πούμε, 10-20 μοντέλα χαρακτήρων με animation έτοιμα με 10 ευρώ, ας πούμε, 10 δολάρια. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ μικρό κόστος για κάποιον να ξεκινήσει και είναι πολύ βολικό. Όπως και υπάρχει πολύ υλικό στο διαδίκτυο, έτσι, με διάφορα online tutorials και άλλα πράγματα που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει και το CryEngine, δεν θα σας πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα βέβαια, αλλά έχει και αυτό πάρα πολλά πράγματα, το Far Cry όλοι το ξέρετε. Έχει διάφορα έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, multi-core support, multi-sound environment, σίγουρα και αυτό είναι πρόβληση σωστά περισσότερο στο μέλλον. Πολύ ωραία. Οπότε, αφού λοιπόν εντάχει τα συνοψίσαμε αυτά, τι χρειάζεται να κάνει κάποιος, δηλαδή τι μπορεί κάποιος να κάνει για να μπορέσει να ξεκινήσει. Ναι, Παναγιώτη, με συγχωρείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κάποιος πρέπει να αλλάξει λίγο νοοτροπία. Τι εννοώ να αλλάξει νοοτροπία? Άμα σήμερα ακόμα στην Ελλάδα υπάρχει μια αρνητική αντιμετώπιση προς το development των παιχνιδιών. Έτσι. Αρχικά λοιπόν, συγγνώμη, διαβάζω τις ερωτήσεις ταυτόχρονα. Αρχικά λοιπόν, κάποιος πρέπει να κατανοήσει ότι μαθαίνοντας προγραμματισμό, μία κατεύθυνση, όπως θα σας δείξω και αργότερα, μιλώντας λίγο και περισσότερα για τα κόρσεις που έχουμε στο Mediterranean College, κάποιος λοιπόν, ο οποίος προγραμματίζει, έτσι, είτε προγραμματίζει φτιάχνοντας ιστοσελίδες, τρέχοντας σκριπτάκια σε Python ή οτιδήποτε άλλο, έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να προγραμματίσει και παιχνίδια. Κώδικα που είναι παιδιά από πίσω, δεν έχει κάτι άλλο, δεν είναι κάποιο τρομερό μυστικό που έχει ένα παιχνίδι. Απλώς χρησιμοποιεί το Game Engine, τη Unity, την Unreal ή οτιδήποτε άλλο, για να σας βοηθάει στη διαδικασία. Από πίσω όμως κώδικα κάνετε. Οπότε,
Τον ίδιο κώδικα τον οποίο χρησιμοποιεί κάποιος για να φτιάξει μια εφαρμογή, χρησιμοποιεί για να φτιάξει ένα παιχνίδι. Απλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε φτάνει πολλές φορές σε πολύ ανώτερο επίπεδο κάποιος να προγραμματίζει ένα παιχνίδι από το να προγραμματίζει και να φτιάξει μια ιστοσελίδα που επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων. Ή για να μην αδικήσω κανέναν, έχει εξίσου την ίδια δυσκολία. Οπότε κάποιος μπορεί, μαθαίνοντας να προγραμματίζει, προχωρώντας λοιπόν και κάνοντας πληροφορική, κάνοντας computer science, παράλληλα να πάρει μια εξειδίκευση, πολύ σωστά Δημήτρη, να κάνει κάποια εξειδίκευση ακριβώς και μαθαίνοντας το game engine και πώς χρησιμοποιείται π.χ. η C++ στην Unreal ή σε SAP στη Unity ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται βέβαια ότι κάποιος συνεχώς θέλει αρκετή δουλειά, έτσι τα ξέρετε, θέλει συνεχή παρακολούθηση το πώς κινούνται τα game engine, τι τάσεις υπάρχουν και αρχικά κάποιος ξεκινάει με πολύ απλά πράγματα, με ping-pong, με Tetris, με Space Invaders, φτιάχνοντας ένα platform σαν το Mario ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξεκινάει με απλά tutorial και απλά παιχνίδια και μετά σιγά σιγά κινείται πιο πάνω και φτιάχνει όλο και πράγματα ανώτερης δυσκολίας σίγουρα. Βέβαια, δεν ξεχνάμε τα βασικά, χρειάζεται σκληρή δουλειά, θέλει κάποιος να βλέπει αρκετά tutorials. Πρέπει να σας αρέσει, μην βλέπετε το σχεδιαστικό κομμάτι το οποίο στην αρχή λες «Α, θα φτιάξω ένα παιχνίδι, έχουμε ένα ενθουσιασμό». Φανταστείτε κάποιος να είναι στο τέλος, το 95% και πρέπει να τεστάρει το παιχνίδι γραμμή-γραμμή ή γραφικό-γραφικό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί εσείς δεν θα έχετε beta testing και alpha testing που να είναι σειρά απ' έξω οι τέστες για να δοκιμάσετε το παιχνίδι σας. Μπορείτε να το κάνετε βέβαια, μα κάνετε το κάνετε. Θα το κάνετε μόνοι σας και η ομάδα σας. Έτσι. Ένας μέτρος προς καλό υπολογιστή. Έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή να έχετε ένα μηχάνημα δεν χρειάζεται. Καλά, στην ανήλωση να χρειάζεται λίγο παραπάνω. Στη Unity δεν χρειάζεται κάτι τρομερό. Ένας υπολογιστής με μια κάρτα γραφικών, έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο εντυπωσιακό budget για να πάει στην υπολογιστή. Να αγαπάτε όπως είπα αυτό που κάνετε, να έχετε πάθος αυτό που κάνετε. Έτσι, σίγουρα δεν σημαίνει ότι επειδή μου αρέσουν να παίζω παιχνίδια, ξέρω και να κάνω development σε game. Από την άλλη όμως, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ένα καλό δείγμα ότι κάποιος μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά σαν developer, έχω συνεργαστεί με αρκετές εταιρείες, έχω δει κάποιους κώδικες και εγώ έτσι μεγάλων παιχνιδιών. Ναι, έχω μπει σε αυτό το χώρο, αλλά συνήθως εμένα μου αρέσουν τα πιο μικρά project. Δηλαδή έχω παρακολουθήσει μεγάλα project, έχω μπει σε ομάδες μεγάλα project, αλλά εμένα μου αρέσουν λίγο τα μικρά προς έτσι, μεσαία project. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο πολύ στα super wow, μεγάλα project και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή όταν έχουμε ίσως περισσότερο χρόνο θα σας αναλύσω και γιατί δεν μου αρέσουν τα πολύ μεγάλα project, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και βέβαια, μια αρχική καθοδήγηση, έτσι που σίγουρα θα έχετε, άμα ήδη από τώρα ή αργότερα να ακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα, σίγουρα θα έχετε μια αρχική καθοδήγηση στο πώς θα ξεκινήσετε και τι θα κάνετε. Έτσι, εγώ θα σας δώσω στο τέλος και τα προσωπικά μου στοιχεία για να επικοινωνήσετε μαζί μου σε ό,τι χρειάζεται. Πολύ ωραία. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ομάδας. Ένα παιχνίδι λοιπόν δεν έχει μόνο ούτε ένα προγραμματιστή, ούτε ένα 3D artist, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω να έχει πάει ιδιαίτερα καλά το Fallen Paladin, αγαπητέ Αθηνογέννη. Δεν νομίζω έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι, κάποια παιχνίδια έχουν πάει αρκετά καλά, άλλα έχουν πάει λιγότερο καλά, άλλα έχουν πάει πολύ καλά. Εντάξει, είναι εξαρτάται λίγο από το παιχνίδι. Θα φτάσω εκεί στο project το μεγαλύτερο που σημαίνει. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο μόνο για να τελειώσω αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, έχουμε λοιπόν ο project manager, έτσι, ο οποίος συνήθως είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και ηλικία συνήθως και ασχολείται, ξέρει λίγο απ' όλα, ξέρει λίγο 3D, λίγο animation, λίγο design.
Συγχρονίζει, οργανώνει παρά υλοποιία και βέβαια ο ρόλος του πάντοτε μπορεί να πάρει μέρος σε όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι, ειδικά άμα κάποιος δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι άλλο. Οπότε γενικά είναι ο senior ο οποίος οργανώνει λίγο την ομάδα, την εμψυχώνει και αυτό το οποίο φαντάζεται σε μια. Σε ένα team. Μετά έχουμε το level designer, ο οποίος είναι ένας developer με γνώσεις 3D έτσι και γραφικών, ξέρει και προγραμματισμό και animation, απλώς είναι αυτός ο οποίος θα έρθει περισσότερο ο σχεδιασμός, έτσι, όχι τόσο περισσότερο οι αλγόριθμοι να λύνουν, να γράφουν κώδικα κτλ. Γιατί όταν φτιάχνω τις πίστες για ένα παιχνίδι, πρέπει να έχω πολύ καλές γνώσεις σε παιχνίδι, αλλά πρέπει κιόλας να έχει έμπνευση, φαντασία, να δει πώς να έχει παίξει πολλά παιχνίδια, να δει τα αντίστοιχα παιχνίδια τι κάνουν. Και βέβαια είναι σε πολύ στενή συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους, γιατί όταν τελειώσει με το level, θα το δώσει στους developers, οι οποίοι θα το βάλουν μέσα στο project. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχα φτιάξει πριν από μερικά χρόνια, ονομάζεται Jinx, Boom of Cosmos. Θα σας δείξω λίγο το project, υπάρχει ακόμα online. Ένα αρκετά μεγάλο project και εδώ είναι μία πίστα που είχαμε φτιάξει. Ήταν ένα story-driven turn-based RPG που είχα φτιάξει με την ομάδα μου. Τέλος πάντων θα φτάσουμε και σε αυτό. Έτσι ένα ωραίο game, τέλος πάντων θα επιστρέψουμε. Εδώ είναι ένα ωραίο έτσι, level design μέσα στο κάστρο του Jinx, στην αρχική πίστα που ξεκινάει ο χαρακτήρας. Και συνεχίζω. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε αυτό. Οπότε, ο game developer, παιδιά, είναι ο προγραμματιστής, όπως λέμε, ο οποίος ξέρει και προγραμματισμό και βασικές γνώσεις γραφικών και είναι αυτός ο οποίος συνθέτει το παιχνίδι. Παίρνει τα κομμάτια από τους υπόλοιπους, τον ήχο, τη μουσική, τις πίστες και αρχίζει να συνθέτει το παιχνίδι. Οπότε, ξέρει λοιπόν και από game mechanics και βέβαια πολύ σημαντικός ρόλος, γιατί είναι αυτός ο οποίος βάζει το πρώτο και το τελευταίο άγγιγμα όσο αφορά λίγο το παιχνίδι, το φτιάχνει. Το συνθέτει και στο τέλος βέβαια το ολοκληρώνει. Εδώ και είναι ένα Unity, ένα βασικό μοντέλο το οποίο έχουμε ανοίξει. Έτσι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, μετά, Graphic Artist, ο 3D Modeler, λίγο πια δυστυχώς πολυτέλεια, ειδικά για τις ίδιες ομάδες, αν υπάρχει κάποιος είναι πολύ καλό. Αλλά όπως σας έδειξα και πριν, όταν κάποιος μπορεί να αγοράσει από το Asset Store μία ολόκληρη πόλη ή ένα ολόκληρο level γραφικών με 10 και 12 δολάρια, το να καθίσει κάποιος να ξοδέψει πολλούς μήνες, πολλές εβδομάδες για να φτιάξει γραφικά ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολυτέλεια την οποία ίσως μεγαλύτερα στούντιο μπορούν να κάνουμε, γιατί συνήθως αυτά τα χρήματα τα οποία επενδύονται είναι στα γραφικά, παιδιά. Στα γραφικά, στα animation, στις εκρήξεις, όλα τα υπόλοιπα αυτά τα οποία βάζετε, στα particles, εκεί πάει όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε είναι ο Graphic Arts Developer. Τα θυμάστε, τα ξέρετε, κάποιος λοιπόν φτιάχνει ένα concept art, σχεδιάζει λοιπόν ένα χαρακτήρα. Μετά δημιουργείται το μοντέλο, αρχίζει λίγο να συνθέτει ο 3D artist το μοντέλο και από concept art προσπαθεί να φτιάχνει το 3D μοντέλο και μετά από το 3D μοντέλο να μπορέσει να το φτάσει σε ένα επίπεδο για να μπει σε ένα αντίστοιχη πλατφόρμα. Άλλο να φτιάχνει ένα μοντέλο για PlayStation, άλλο να φτιάχνει ένα μοντέλο για PC και άλλο να φτιάχνει ένα μοντέλο για κινητά τηλέφωνα ή web browsers. Έτσι. Αλλάζει με βάση την ποιότητα και την πλατφόρμα. Και τελικά να φτάσω και στο game designer, ο οποίος, αν και παραμελημένος, είναι πολύ σημαντικό γιατί συνήθως είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει και κατευθύνει λίγο την όλη διαδικασία όσο αφορά στο τι πρέπει να φτιαχτεί και πώς. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος έχει βαθιά γνώση σε παιχνίδια, ξέρει σίγουρα game mechanics, lore, δηλαδή πώς δουλεύει το παιχνίδι, την ιστορία, φτιάχνει μια ιστορία, ένα σενάριο. Και βέβαια πρέπει να ξέρει και τα game engines και λίγο τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα για να δει άμα είναι το κατάλληλο περιβάλλον σε αυτό το οποίο φτιάχνουμε. Απλώς πολλές φορές ξέρετε το Dungeon Master, έτσι, στα tabletop, τα γνωριστή, στα παιχνίδια RPG είναι συνήθως ιδανικός ρόλος σε όλο αυτό το κομμάτι. Εμείς για παράδειγμα έχουμε διάφορα βιβλία στη βιβλιοθήκη μας, ο game designer έχει αυτό. Έχει δηλαδή διάφορα βιβλία τα οποία είναι σχετικά με World of Warcraft, με lore και άλλα πράγματα τα οποία σίγουρα είναι σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι.
Και υπάρχουν και άλλοι ρόλοι σίγουρα, sound engineering, δηλαδή όλοι οι ήχοι, όλα τα πράγματα που χρειάζεται κάποιος να φτιάξει ένα παιχνίδι, sound effects, μουσική και το πολύ σημαντικό τα social media. Κάποιος ο οποίος να διαχειρίζεται το Facebook, το Instagram, όλα τα υπόλοιπα, ώστε να μπορέσει μετά να ανακοινώσει πράγματα για το παιχνίδι, να βγάλει ένα hype. Κωνσταντίνε, όχι. Είναι ακριβώς ο ίδιος κώδικας. Θα φτιάξει κάποιος μία φορά το παιχνίδι σε Unity και μετά η μηχανή από μόνη θα το κάνει convert για να το φέρει σε κονσόλα. Απλά δεν ξεκινάς να φτιάξεις κατευθείαν ένα παιχνίδι για κονσόλα. Ξεκινάς να φτιάξεις ένα απλό παιχνίδι για κινητό ή για browser ή κάτι σχετικά απλό και μετά κινήσεις για PC, για Steam, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο και μετά πας στην κονσόλα τελευταία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτά πάνω κάτω. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν λίγο να κάνω, να σας δείξω να σας δείξω λίγο το το παιχνίδι λοιπόν το οποίο σας έλεγα πριν, το Genius Real. Αυτό λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο φτιάξαμε με μια ομάδα παιδιών, σας είπα κάποιοι ήταν και μαθητές, που είχαν να ολοκληρώσει λίγο τις σπουδές του στο κολέγιο. Ήταν ένα πολύ φιλόδοξο project να βγει για Steam και για PlayStation και για Xbox. Ήταν ένα έτσι αρκετά ωραίο παιχνίδι, αυτοί είναι οι τρεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι στην αρχή. Και φτιάξαμε και αυτό το site, είχαν τρεις χαρακτήρες οι οποίοι ξεκινούσαν και κάνουν κάποιες μάχες, εξερευνούσαν λίγο την περιοχή, το χάρτη τον οποίο βλέπετε εδώ. Είχαμε πάρα πολύ έτσι, concept art, είχαμε πενδύσει πολύ στο σενάριο. Εδώ είναι το αρχικό, έτσι, το concept art δείχνει το αρχικό κάστρο στο οποίο υπήρχε, ξεκίνησε ο χαρακτήρας. Το παιχνίδι πήγε, ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, να σου πω την αλήθεια, η ομάδα, δηλαδή εμείς δεν τα πήγαμε καλά και χωρίστηκε η ομάδα στο αλφα τέστινγκ. Οπότε πριν κυκλοφορήσει, παρόλο που είχαμε κάνει 2 χρόνια development, χώρισε λίγο η ομάδα και δεν το κυκλοφορήσαμε. Έμεινε στο αλφα τέστινγκ. Στο IndieDB, που είναι ένα site το οποίο έτσι έκανε ένα έλεγχο για τα παιχνίδια τα οποία είναι σε development, πήγε πολύ καλά, βγήκαμε νομίζω στα 10.000 παιχνίδια στη θέση 87 στα 10.000 παιχνίδια που θα βγαίνανε. Δείχνοντας κάποια σκρίνσο και όπως θα βγαίναμε και λίγο gameplay. Τέλος πάντων, ωραίο παιχνίδι, φιλόδοξο, αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να συνδεθεί και να είναι μια ομάδα σε σύνδεση να μπορείς να προχωρήσει και να φτιάξει ένα και τέτοιο game development. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από εμένα λίγο πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες πρώτες απορίες πριν έτσι να πω έτσι μερικά άλλα πράγματα, σε ό,τι σας έχω πει ήδη. Σας είπα πάρα πολλές πληροφορίες. Για να ξεκινήσει, Αθηνογέννη, για να ξεκινήσει να φτιάξεις ένα παιχνίδι, εννοείται ότι χρειάζεται και το κινητό σου για να κάνεις συνέχεια testing. Κατεβάζεις τη Unity ή την Unreal, θα μου επιτρέψεις από την Unity, όχι ότι η Unreal δεν κάνει έτσι, δεν είναι πάρα πολύ καλή και αυτή. Θα φτάσω και σε αυτό. Η Unity λοιπόν, κατεβάζεις τη Unity, ξεκινάς με κάποια tutorial και αφού ξεκινήσεις λοιπόν με κάποια tutorial, η Unity σιγά σιγά αρχίζει και σου δίνει, περνάει στο κινητό και βλέπεις από εκεί το mobile. Mobile kit για κινητό δεν νομίζω ότι υπάρχουν, να σου πω την αλήθεια. Απλώς χρειάζεσαι το κινητό σου τηλέφωνο για να κάνεις συνέχεια testing καθώς φτιάχνεις τα επίπεδα στο παιχνίδι σου. Θάνω χιλιάδες γραμμές κώδικα, 2 χρόνια development, ήταν λίγο μεγάλο project. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ναι, έχω δουλέψει, έβγαλα πέρσι 3 VR project για κινητό και τώρα δουλεύω σε ένα Steam VR project το οποίο είναι λίγο πιο φιλόδοξο. Τα 3 παιχνίδια τα VR στο κινητό
ήταν για αυτό, ξέρετε, που αγοράζεις μια μάσκα και βάζεις το κινητό μέσα και βλέπεις λίγο το κομμάτι αυτό και το βλέπεις το κινητό, ας πούμε, σε VR, αλλά δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά, να σου πω την αλήθεια. Οπότε έχω δουλέψει σε VR, πιστεύω ότι είναι ένας χώρος πολύ, έτσι, πολύ καλός και πολύ, πολύ αναπτυσσόμενος και σε επίπεδο εφαρμογών, έτσι, και σε επίπεδο games. Multiplayer. Multiplayer δεν ξεκινάς αρχικά, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, έγινε πάρα πολύ δύσκολο, γίνεται, αλλά ξεκινάς από ένα single player στην αρχή, για να έχεις ελπίδα. Ελπίδα για το development, παιδιά, υπάρχει πάντοτε, έτσι, γιατί όπως σας είπα, μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα παιχνίδι, να το κυκλοφορήσει, έτσι, χωρίς να είναι από μικρές ομάδες με χαμηλό budget και πολύ πολύ εύκολα. Είναι πολύ μικρό το κόστος, θέλεις $25 για να πάρεις ένα Google Developer License και για το iOS, νομίζω θέλεις 100 το χρόνο, εντάξει, πάντοτε τα iPhone είναι λίγο πιο ακριβά. Ναι, φυσικά, εννοείται, Δημήτρη, ότι μπορεί να ξεκινήσει με Unreal, απλώς εγώ θα πρότεινα στην αρχή κάποιος να ξεκινήσει με Unity και όταν φτιάξει ένα-δύο project μετά να πάει σε Unreal, εκτός αν έχει κάποιο project ήδη κάποια εταιρεία που του λέει μάθε Unreal. Λοιπόν, πώς μπορώ να δώσω μια εφαρμογή. Στο Android υπάρχει σχεδόν μηδενικός έλεγχος, απλώς άμα καταλαβαίνεις, άμα πεις ότι είναι για παιδιά κάτω από τον 6 ετών, θα υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να λες ότι είναι για 6 ετών παιδάκια και να βγάζεις μέσα, ας πούμε, τρομακτικό content. Οπότε δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο έλεγχο από την Google, έχεις όμως από τα άλλα market, π.χ. στο iOS θα το ελέγξουν, στο iPhone ή στην Amazon. Απλώς η Google είναι πολύ χαλαρή σε αυτά, μπορείς να βγάλεις το παιχνίδι και να το εμφανίσεις. Απλώς έλα το δείξεις σε μένα, δεν θα γίνει πριν, να σου πω και εγώ μια γνώμη, όταν το έχεις έτοιμο. Έτσι, δεν χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερη έγκριση, αλλά παίρνει κανένα δύο εβδομάδες όταν θα είσαι έτοιμος για να το βγάλεις. Να. Τα μέλη της ομάδας συνήθως είναι έτσι χωρισμένα, Κωνσταντίνε. Ναι. Κάποιος είναι level designer, κάποιος είναι developer. Απλά συνήθως χρειάζεται ένα developer, ένα level designer και κάποιον αργότερα κάνει την πρόθεση. Δεν χρειάζεσαι μεγάλη ομάδα. Ναι, σου δίνει όλα τα εργαλεία και η Unreal και η Unity να κάνεις τα πράγματα, να κάνεις testing στον υπολογιστή σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις κινητό. όχι, δεν έχω κάποιο project Γιάννη που να το έχω κάνει τελείως μόνος. Πάντα τα κάνω στην ομάδα, γιατί εμένα μου αρέσει λίγο και η ομάδα, γιατί μέσα από την ομάδα δικά μου υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον, έτσι. Είναι και πολύ διασκεδαστική η διαδικασία για να κάνεις ένα παιχνίδι και πολύ δημιουργική. Οπότε μου αρέσει συνέχεια και εμένα να φτιάχνω ομάδες και να φτιάχνω παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, στην αρχή θα ξεκινήσετε με κάποια tutorial. Καθίστε λίγο να σας... Καλά, στο τέλος θα σας δείξω και τα στοιχεία μου σε λίγο, οπότε μπορείτε να μου στείλετε ένα email. Έτσι, να θα με βρείτε από εδώ από το κολέγιο να μιλήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Και εννοείται ότι στην αρχή ξεκινάς μαθαίνοντας λίγο το documentation και μετά πηγαίνεις σε παραδειγματάκια. Τα σύστημα πώς προκύπτουν. Καλή ερώτηση. Μάλλον με testing. Σε αυτό, συνήθως όμως το ορίζεις και εσύ κάνοντας αλφα testing, όπως λένε. Οπότε ήδη, ας πούμε, βλέπεις ότι παίζεις ένα παιχνίδι και κάνεις μια εκτίμηση. Εννοείται ότι δεν παίζουν σε όλα τα συστήματα τα πάντα, έτσι. Ναι, φυσικά, απλώς αυτό γίνεται σε μεγαλύτερα παιχνίδια, Μάρτιν, τα οποία φτιάχνεις τα mods, αλλά σου δίνει όλους τη δυνατότητα να βάλεις τα mods, γιατί τα mods είναι λίγο επικίνδυνα, χρειάζεται περισσότερα παιχνίδια. Τι gen έχει μέλλον? Wow. Δεν έχει κάποιο. Κοίτα, άμα πας να βγάλεις τώρα κάτι σε single player, έτσι, πρέπει να έχει πολύ ιδιαίτερη υπόθεση ή να προσέξεις πώς θα το λανσάρεις. Π.χ. εγώ θα έβγαζα ένα, άμα με ρωτάει κάποιος, ένα single player σε VR ίσως. Τώρα εννοείται ότι τα multiplayer έχουν περισσότερη πέραση, έτσι, αλλά σας προτείνω κάποιος ξεκινάει με mobile, παιδιά, γιατί είναι πιο χαμηλή αγορά. Δεν μπορείς να φτιάξεις από το παιχνίδι για Steam. Και αποφέρεις τις κονσόλες, έτσι, είναι τεράστιες εταιρείες και τεράστια τα project. Όχι, δυστυχώς, δεν μπορείς να το κατεβάσεις το Jinx. Η ομάδα, επειδή απλώς, εντάξει, χωριστήκαμε, η ομάδα προσπάθησε να βγάλει ένα,
προσπάθησε να βγάλει ένα card game, δεν ξέρω τι κάνουν τα παιδιά τώρα, δεν με πιάσα στην ομάδα κτλ. Πολύ σωστά, Δημήτρη, ναι, αυτή είναι η πορεία που ακολουθείς. Κοιτάς κάποιο τώρα στο YouTube, διαβάζεις κάποιο tutorial, διαβάζεις σημειώσεις. C-Sharp, C++ και Java, Σπύρο. Γιατί? Γιατί κάποιος, μαθαίνοντας αυτές τις γλώσσες, δεν χρειάζεται να κάνει μόνο game development, μπορεί να δουλέψει σε οτιδήποτε. Αυτό είναι το μυστικό που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος. Νομίζω ότι εγώ κάνω game development. Όχι. Μπορεί να κάνεις και web development, και application development, και mobile development και τα πάντα γνωρίζοντας πράγματα. Για τα mods, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο πιο ειδικός στα mods. Δεν έχω φτιάξει από το παιχνίδι με mods. Απλώς υποθέτω ότι άλλοι κάνουν ένα update στο κώδικα και επιτρέπουν τη δυνατότητα τα mods να πειράζουν κομμάτια του παιχνιδιού. Αυτοί έχουν δώσει τη δυνατότητα να το κάνουν. Και JavaScript, πάρα πολύ σωστά. Η JavaScript έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιείται παντού πια. Εννοείται. Και πόσες ακόμα. Παιδιά, μακάρι κάποιος μπορούσε να ξέρει όλες τις γλώσσες προγραμματισμού, δεν είναι όμως αυτό εφικτό. Έτσι. Σίγουρα. Απλά όταν εγώ, ας πούμε, έλεγα στους δικούς μου τους γονείς να κάνω game development, γελάγανε οι άνθρωποι. Λέει, τι είναι αυτό. Game, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι θες να κάνεις. Δεν το καταλαβαίνανε. Δεν καταλαβαίνανε ότι χρειάζεται εξίσου προσπάθεια να κάνεις game development και όλα τα υπόλοιπα. Θα μου προέψετε λίγο να σας δείξω και κάτι άλλο. Στο τέλος κλείνω, θα σας δώσω και τα στοιχεία μου σε αυτό. Που είμαστε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, οπότε, αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα. Σίγουρα δεν υπάρχει μεγάλη προσπάθεια στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ πίσω στο game development. Δεν βγάζω πάρα πολλά παιχνίδια, όμως γίνονται καλές προσπάθειες, έτσι. Γίνονται προσπάθειες. Και αυξάνουν πάρα πολύ οι δουλειές οι σχετικές με remote. Δηλαδή, δουλεύεις remotely για κάποια εταιρεία. Έτσι, σε Unity, σε Unreal. Συνήθως, αλλά υπάρχουν αρκετές τέτοιες δουλειές που κάποιος μπορεί να δουλέψει. Σε ένα παιχνίδι θα δώσεις πρώτα προσοχή στην υπόθεση. Να είναι διασκεδαστικό το παιχνίδι και μετά θα κοιτάξεις τα γραφικά και τον ήχο. Στο τέλος αυτά. Θα τα κοιτάξω. Λοιπόν, παιδιά, να πω και μερικά λόγια λίγο για το γενικά για το τι φτιάχνουμε εδώ στη σχολή, τις ειδικότητες. Εδώ λοιπόν, στο Med College, έτσι που το καλό είναι και πολλά παιδιά μετά έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, να φτιάξουμε και project κατά τη διάρκεια της σχολής, να φτιάξουμε παιχνίδια, να φτιάξουμε διάφορες εφαρμογές. Έχουμε το Computer Science λοιπόν που ξεκινάει κάποιος και κάνει πληροφορική. Και βέβαια μετά έχουμε το Computer Games Programming. Εγώ σαν PLX έχω και το Computer Science και το Computer Games. Οπότε έχω τη δυνατότητα να φτιάξουμε με τα παιδιά και πολλές, με τους φοιτητές και πολλές έτσι, εφαρμογές, παιχνίδια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα οποία βέβαια υπάρχει συνεργασία από το Med College με το Πανεπιστήμιο του Derby. Και είναι 3 χρόνια full time αυτά τα προγράμματα και βέβαια υπάρχει και Computer Network Security, δίκτυα, Advanced Computer Networks, Cyber Security και Big Data Analysis. Οπότε, σίγουρα έχουμε όλες αυτές τις ειδικότητες, τις οποίες παρέχουμε και κάποιος μπορεί έτσι να μάθει λίγο τη διαδικασία, πώς να φτιάχνει ένα παιχνίδι, πώς να φτιάχνει μια εφαρμογή, δίκτυα, καλά το Cyber Security σίγουρα που είναι παντού και όλα αυτά τα πράγματα. Γιώργο, ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι Γιώργος. Πιστεύω ότι ναι, είναι ένας καλός τρόπος κάποιος χωρίς να έχει, ας πούμε, να βάλει κάποια ιδιαίτερα χρήματα να κάνει, να έχει φοβερές υποδομές, να μπορεί να βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο να πάρει αρκετά καλά και να του δώσει ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα, φυσικά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να φτιάξουμε μια καλή τέτοια φώτη. Να φτιάξουμε μια. Λεώνα support. Εννοείται. Ό,τι θέλετε. Να φτιάξουμε μια ομάδα στο LOL. Είναι τώρα που το λες. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός. Και ποιος είχε στο LOL. Όχι στο CSGO για Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Παιδιά, κάποια άλλη ερώτηση. Αυτά λίγο είναι τα στοιχεία μου. Στο τηλέφωνο θα με βρείτε, άμα δεν έχω κάποιο μάθημα βέβαια. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να στείλετε και άμα θέλετε ένα
Email από κάτω, είναι έρθει να με δείτε στην Πελίνης, ό,τι χρειαστείτε. Αρχικά θα πρότεινα, Τζάσι, θα πρότεινα να ξεκινήσει ένα απλό platform παιχνίδι, να ξεκινήσει με ένα απλό tutorial και μετά από το platform καλό να ξεκινήσει ένα απλό FPS, που τα FPS έτσι έχουν όλο τον κώδικο, έχουν πάρα πολλά tutorial, πολύ απλό FPS, για να κατέλει λίγο τα θέματα της φυσικής, το artificial intelligence και άλλα πράγματα. Μαρία, μα παίζω LOL. Ναι, παίζω LOL. Βέβαια δεν έχω πολύ χρόνο να παίζω, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά όταν μου λένε το γνωστό YouTube Kid. Έτσι, εγώ γελάω, ναι, δηλαδή, με 9 χρονών τους λέω και γελάω. Ναι, παίζω ακόμα λίγο, πότε. Οπότε έχω το χρόνο. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Αυτά είναι τα στοιχεία μου, θα τα κρατήσετε αν θέλετε. Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να στείλετε με ένα email, έτσι, ό,τι θέλετε, να τα πούμε. Πιστεύω ότι αξίζει κάποιος τον κόπο να ασχοληθεί. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ακούει στο όνομα, ότι κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, έτσι. Και πιστεύω ότι κάποιος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ξεκινήσει και παράλληλα να πάρει και πάρα πολλές ικανότητες και εφόδια για να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να γίνει web designer, μπορεί να γίνει οτιδήποτε θέλει. Δηλαδή, το game developer σου δίνει τις δυνατότητες να μάθεις τα πάντα σε όλο το εύρος. Έτσι, γιατί δεν έχουν τα παιχνίδια site, δεν συνδέονται με βάση δεδομένων. Έτσι. Τα υπόλοιπα από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για τον χρόνο σας και που παρακολουθήσατε. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.